Και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται, Ευλαβία, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τα νοσοκομεία της Πάτρας αυτό το τριήμερο, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή. Αυτά τα στοιχεία, αυτό δείχνει και τα στοιχεία, μάλλον τα οποία βγαίνουν από τα νοσοκομεία, μιας και έχουμε ρεκόρ στις νοσηλίες. Να δούμε τα νούμερα για να καταλάβουμε γιατί ακριβώς συμβαίνει. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, το οποίο ολοκλήρωσε χτες μια διήμερη, μια μεγάλη εφημερία, έχουμε 110 άτομα στις απλές κλινικές για τον COVID. Άνοιξε και πέμπτη κλινική στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, μιας και οι κλίνες οι οποίες υπήρχαν δεν επαρκούσαν. Αυτό είναι ένας αριθμός ρεκόρ για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, όπου εκεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας έχουμε 25 ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται και είναι τρεις ελεύθερες κλίνες μετά από την επέκταση που είχαμε χθες με τις 6 κλίνες οι οποίες προσθέθηκαν και είναι στη διάθεση πλέον των γιατρών. Σήμερα, ωστόσο, έχουμε εφημερία στο άλλο μεγάλο νοσοκομείο της Πάτρας, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα, όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες που έχουμε από το υγειονομικό προσωπικό, καθότι όλος ο τέταρτος όροφος του νοσοκομείου έχει μετατραπεί σε μια κλινική για COVID. Είναι τρεις κλινικές οι οποίες λειτουργούν στο συγκεκριμένο όροφο και νοσηλεύονται εκεί 90 ασθενείς, ενώ αυτή τη στιγμή στην μονάδα εντατικής θεραπείας βρίσκονται 12 άτομα διασωληνωμένα, με δύο κλίνες να είναι ελεύθερες για να υποδεχθούν κάποιο περιστατικό το οποίο ίσως να προκύψει σήμερα. Όπως καταλαβαίνουμε, η πίεση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό το οποίο μας μεταφέρουν οι γιατροί είναι ότι η κατάσταση είναι οριακή κυριολεκτικά. Τόσο και για τους υγειονομικούς, όσο και για τις εγκαταστάσεις, μιας και φαίνεται ότι δεν επαρκούν πλέον τα υπάρχοντα μέσα για την νοσηλεία τόσων πολλών περιστατικών. Θέλω να σου πω, Ευλαμπία, ότι την ώρα που έχουμε αυτή την κατάσταση στα νοσοκομεία, είχαμε χθες το βράδυ εικόνες για ακόμα μια φορά συνωστισμού στο κέντρο της Πάτρας, μιας και νεαροί εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι επιστρέψαμε πλέον στις 9 η ώρα για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν για μια βόλτα στο κέντρο της Πάτρας και έτσι είχαμε και πάλι εικόνες αρκετών νεαρών να βρίσκονται με μεγάλες παρέες στο κέντρο της Πάτρας και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της οδού Γεροκοστοπούλου.